Σε κοινότητα στη σημερινή μας κινητοποίηση, συναδέλφες και συνάδελφοι, δύο χρόνια τώρα τα μέτρα που έχει πάρει, πολύ περισσότερο τα μέτρα που δεν έχει πάρει η κυβέρνηση, με τις παλινοδίες, τα προς πίσω, τη λογική, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες, που ακούμε δύο χρόνια τώρα, τον επισυχασμό πως ό,τι περάσαμε, περάσαμε, τελειώνουμε και έχουμε πει στο τελευταίο μήνυμα που για το λαό και για τους εργαζόμενους έχει γίνει το πράσινο μήνυμα. Όχι εδώ και μη παρέχει. Δεν αναρχόμαστε από την κυβέρνηση κάθε απόγευμα στους 6, στις 6 να μετράει τους νεκρούς και τα κρούσματα και από πάνω να θέλουν να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά. Στα εργοστάσια και τους χώρους δουλειάς της εκτυπωτικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας κάτου, όπως και σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, τα κρούσματα μεταξύ των εργαζόμενων στις τελευταίες ημέρες συνεχώς αυξάνονται. Οι βιομηχανίες στις γραφειάρες τους μόνο τα μέτρα προστασίας και έτσι και αλλιώς χωρίς καμιά στενή επαφή με την παραγωγική διαδικασία, οι εργάτες στην παραγωγή να παίζουν την υγειά μας κορώνα γράμματα. Οι βιομηχανίες στις αυτοκινητάρες και η μεγάλη πλειοψηφία των εργατών και εργατριών να στηβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς από τις αρτέρες για να την έρχονται στη δουλειά. Γι' αυτό οι ευθύνες της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας είναι κλιματικές. Γιατί με τα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας και τα πρωτόκολλα λάστιχο σε όλες τις μεταλλάξεις και σε όλα τα κύματα έξαρσης του ιού έχουν ένα στόχο: να μην διαταραχθεί η παραγωγή στα εργοστάσια, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των βιομηχάνων και να μην τυγούν τα χέρια τους. Μετατρέποντας έτσι τους χώρους δουλειάς σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλειάς καθημερινά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, την εντατικοποίηση λόγω της άξης παραγωγής, την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τις ημέρες καραντίνα των εργαζόμενων που νοσούν στις 5 μέρες και όπως μας καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, για να βγάλουν άκρη και να πληρωθούν, γίνονται μπαλάκι. Άλλο πρωτόκολλο ΕΟΔΗ, άλλο ΕΦΚΑ, δεν ξέρει αν χρειάζεται χαρτί βεβαίωση από τον γιατρό ή όχι, αν έχουν συμπτώματα, γιατί όπως φαίνεται το σύγχρονο κράτος και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι απλό και γρήγορο και αποτελεσματικό για την βιομηχανία, για τις εργάτες και ενώ πράγμα. Και τελικά έρχεται και από πάνω η λύση από την εργοδοσία που πάντα μας σκέφτεται, πάρε να τεθούν και ένα για δουλειά για να γλιτώσεις και την ταλαιπωρία. Ταυτόχρονα έχουμε και από πάνω και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, εργαζόμενοι σε νέες επαφές με κρούσμα να πρέπει να δουλεύουν με τσάμπα όταν γυρίσουν στη δουλειά για την πορεία, ή το σημερινό μέτρο στήριξης που εξήγηλε η κυβέρνηση για τις άδειες ειδικού σκοπού που άμα δίνονται, γιατί πολλοί εργοδότες αρνούνται ακόμα για να τις δώσουν στους εργαζόμενους γονείς, όπως την επιχείρηση του κλάδου μας Φλέξο Σαξόνη, έρχεται τώρα η κυβέρνηση και τη λέει: αν έχεις νοσήσει, κάθε σπίτι και δούλευε με την εργασία και δεν πανάφυγες για το πυρετό. Και κάνει και ακόμα άλλο ένα δωράκι στους βιομήχανους, μειώνοντας το μισό των ερωτάμενων των εργοδόμενων γονιών που κάνουν χρήση της άδειας. Τόση στήριξη που τελικά δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Ταυτόχρονα έχουμε και την προσπάθεια των εργοδοτών να διαχωρίσουν τους εργαζόμενους και έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τα τεστ για να πάνε για δουλειά. Και τα όποια μέτρα προστασίας να μην μας φτάνουν, να μην μπορούν να μας προστατεύσουν από την εκμετάλλευση. Αλλά αυτή είναι και οι βιομηχανοί και το κράτος τους. Πρώτα και πάνω απ' όλα οι θέτοι τους και τα κέρδη τους. Αυτή η επιλογή της κυβέρνησης, όλα στο όνομα να βγει η δουλειά πάση θυσία στη λογική της ατομικής ευθύνης και για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στο ελληνικό κόστος, ενώ το να μην τηρούν τα επιχειρηματικά κέρδη όφελος. Αυτή η επιλογή έχει ένα αποτέλεσμα. Οι βιομηχανοί να αυξάνουν τα κέρδη τους και από πάνω να επιδοτούνται με ρευστό χρήμα. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι να βλέπουν τους μισθούς και τα δικαιώματά μας συνεχώς να μειώνονται. Με τις αναστολές των συμβάσεων, την εταιρεοποίηση στην εργασία, με το πρόγραμμα συνεργασία, το εργατικό εισόδημα μειώθηκε τα δύο χρόνια που διαρκεί η πανδημία από 20-50%. Αν συνυπολογίσουμε και την ακρίβεια για τον πληθωρισμό, τότε καταλαβαίνουμε
que tiene que vivir. Los sindicatos tienen que dejar, ovos que ponen los sindicatos de biomecanías, sin admitir, el otro día, coronas de una natura no definir y drásticas, y a deliberarse si son el abdómeno, en áreas de apolisis, caracteres, hidrojo, acuíodos y hidrojíes, de la mitad de tímata. Más bien, los hidrojómenos, procurizan los incidentes, para el caso de Rostasia, que más bien es una que es el propés catacóstamo, que me ha permitido que intolís y la matura de América. Y para la mano antes de los hidrojómenos, no hecho las hidrojías, la riqueza por imágenes, ya que la toquís Rostasias, o con sus epidemias, aquí un tajo, roi, machuquis, caliar, cayú. Y ademón, los señores de que sin haber sus enemigos y volumen a que dicen que acostarse en las catacrisis, yo estoy perdiendo los más parecidos que digo que ha cumplido mi ganas de escribirme. Todas en el mismo, el tino de sus brazos más de todo tan como si me dice que eres un que te podría estar grande de tu fe. Calumnos que el gato menos matando mi tino sin pobreza y protasía de seguidas. Parte toda metra. Τους χώρους εργασίας δε θα γίνουν τάφοι εν μέσω παρυμπίας. Οι ενεργότητες ταυτόχρονα μέτρα να ακούθησες. Τους χώρους εργασίας δε θα γίνουν τάφοι εν μέσω πανδημίας. Οι ενεργότητες ταυτόχρονα μέτρα να ακούθησες για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, στην ενέργεια, το έχουν φέρει σε απόγνωση στις εργατικές οικογένειες. Βλέποντα το εισόδημα μα συνεχώ να μειώνεται και ο μισθό να τελειώνει από τι 10 του μήνα. Σε αυτή την κατεύθυνση, με την ανακοίνωση που κάναμε για την σημερινή κινητοποίηση, έτσι αποφάσισε των επιτροπών του συνδικάτου, σε Δέλτο, Ματσούκη και Μπράβο, που σήμερα συμμετέχουν στην κινητοποίηση, συνεχίζουμε με πρόγραμμα ενημέρωση για το πλαίσιο διεκδίκηση, με εξορμήσει, περιοδίε και συνεδέσει σε χώρου δουλειά, με προοπτική κλιμάκωση, εκεί που η εργοδοσία αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, αυτό που αναδεικνύεται και με την πανδημία και τη διακίνηση της αντικυβέρνηση είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Γι' αυτό χρειάζεται με ταξικό προσανατολισμό να δυναμώσει η οργάνωση και η διεκδίκηση απέναντι στον ορατό ιό που έχουμε σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο. Συνολικά η τάξη μα τον ιό τη εκμετάλλευση και τη καταλαστική βαρβαρότητα. Με όποια μετάλλαξη και αν εμφανίζεται η διακίνησή τη. Μια δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΛ βλάπτει σοβαρά την υγεία και τις ζωές μας και χρειάζεται να παραλαβούμε οριστικά από όλες τις πανελληνέτριες αυτού του πιο επικίνδυνου ιού. Γι' αυτό παίρνουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια απέναντι σε αυτή την πολιτική. Διεκδικούμε. Δώστε λεφτά για την υγεία, γιατρούς και εξοπλισμούς στα νοσοκομεία. Δώστε λεφτά για την υγεία, για τους εξοπλισμούς, για τα νοσοκομεία. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση απαιτούμε και διεκδικούμε παροχή των απαραίτητων μέσων οικονομικής προστασίας με ευθύνη της εργοδοσίας. Μαζικά και παραλαμβανόμενα ένα δωρεάν τεστ με ευθύνη κυβέρνησης εργοδοσίας, ουσιαστική επιδάτηση όταν προκύπτει κρούσμα. Διασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων που νοσούν οι ίδιοι ή που έμεινε προληπτικά σε καραντίνα. Άμεση στελέχωση των αρμόδιων ελεκτικών υπηρεσιών που έχουν αποψηφιωθεί ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς. Ασφαλή μεταφορά των εργαζόμενων πρόσκαιρτη δουλειά με επίπτωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, συχνές απολυμάσεις και διασφάλιση κρίσης των μέτρων ταυτόχρονων εταιριών. Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού και ειδικού προσωπικού. Για νέες ΜΕ, για επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με προτεραιότητα στις ΜΕ χωρίς δωράκια στις κλινικάρτες.